Άξιζε τον κόπο να φυτέψω μπρόκολα. Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σε ένα ακόμα καινούριο βίντεο. Δημήτρης εδώ και είμαστε για άλλη μια φορά που στον Παξέ που έχουμε σπείρει τα μπροκολάκια μας, λίγα μεν, αλλά πόσα έβαλα. 5 ρίζες μπρόκολα και 5 ρίζες κουνουπίδια. Άργησα πάρα πολύ, τα βάλα στο τέλος του Σεπτεμβρίου, δηλαδή μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου, και θεωρητικά θα πήγαιναν τζάμπα τα λεφτά. Ποια λεφτά, τα 2 ευρώ δηλαδή που έδωσα για τις 10 ρίζες. Γιατί 20 λεπτά η ρίζα είναι πραγματικά πάρα πολύ οικονομικά. Και περίμενα τι περίμενα. Να γίνει τουλάχιστον ένα για να βγάλουμε τη χασούρα. Και θα σας δείξω τι εννοώ. Κόβοντας ένα μπρόκολο, το οποίο κάνει γύρω στο 1,80 στην αγορά, ανάλογα δηλαδή από πού θα το πάρεις, μπορεί να το πάρεις από κάποιο σούπερ μάρκετ, να το πάρεις 1,67, 1,69, πιο κάτω δεν πέφτει με τίποτα. Οπότε έστω και ένα μπρόκολο να πάρω, έχω βγάλει την αγορά μου. Λάτε να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Να το τον μπρόκολό μας, αυτό που έγινε πιο καλό από όλα. Θα συνεχίσω να σας δείξω και τι γίνεται και στα άλλα. Είχαν πιάσει, όπως σας είχα δείξει μια άλλη φορά, είχαν πιάσει σκουλίκια. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα τα έχουν πετσοφάει τα σκουλίκια. Παρόλα αυτά έχουν ξεκινήσει να φτιάχνουν πάνω ανθάκια, να φτιάχνουν πάνω μπρόκολα. Η στάχτη για το σαπουνόνερο τα ψιλοβοήθησε. Αυτό μπρόκολο κιόλας είναι από αυτά που έχουν πολλά παραπούλια. Θα το κατεβάσω λίγο κάτω την κάμερα για να σας δείξω τι εννοώ. Λοιπόν, κυρίως άνθος εδώ. Και κάτω κάτω βλέπετε τα μικρούλικα. Να τα. Τα παραπούλια. Όταν το κόψουμε το κεντρικό, αυτά θα μεγαλώσουν και θα μας δώσουν και αυτά παραγωγή. Και από εδώ και πέρα ξεκινάνε τα κουνουπίδια. Από όλα αυτά που είχα σπείρει, μόνο ένα κουνουπίδι χάλασε. Δεν μας πειράζει όμως αυτό. Τώρα αυτό δεν φαίνεται. Θα σας δείξω εδώ πέρα το ένα που είναι το πιο μεγάλο κουνουπιδάκι από όλα. Να το και αυτό. Πιστεύω ότι σε καμιά δεκαπενταριά μέρες θα είναι έτοιμο και αυτό. Να το και το άλλο. Και αυτό είναι στην ίδια κατάσταση. Όπως βλέπετε, ακόμα τα σημάδια από τις κάμπιες εδώ πέρα, από τα σκουλίκια και τα σαλιγκάρια είναι ορατά. Άμα δούμε ότι ξαναπιάνουν, θα ξαναρίξουμε εμείς στάχτη. Προς το παρόν έπιασαν αρκετές παγωνιές και είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Πάμε όμως να κόψουμε το μπροκολάκι μας. Έχουμε πάρει τη σακουλίτσα μας που θα το βάλουμε μέσα. Αυτό είναι το μπροκολάκι που θα κόψουμε. Αυτό, παιδιά, δεν βλέπω να έχει από κάτω παραπούλια. Δυστυχώς, όπως είχα πει, ήταν τα τελευταία της σεζόν. Και ό,τι είχε ο άνθρωπος μου έδωσε, φυσικά δεν θα ξαναπάρω από το συγκεκριμένο γεωπόνο, γιατί πραγματικά ό,τι είχε μου έδωσε. Ενώ από εκεί που έπαιρνα πέρυσι και πρόπερσι, μου δίνει μόνο τη ράτσα και μόνο την ποικιλία που ήθελα. Πάω να κόψουμε. Το κόψα και όπως βλέπετε το κόψα πάρα πολύ κοντά στον καρπό. Για ένα και μόνο λόγο. Εάν ήταν μια ποικιλία που θα είχε παραπούλια, να μπορεί να δώσει δύναμη από εδώ. Και αν υποθέσουμε ότι αυτό δεν βγάλει παραπούλια, που πάλι θέλει δεν θέλει θα ψιλοβγάλει, γιατί είναι ακόμα αρκετά νωρίς, και μέχρι το Πάσχα περίπου που χαλάνε τα μπρόκολα, θα προσπαθήσει να βγάλει κάποια ανθάκια από τα πλάγια, έστω και μικρά. Ακόμα και αν δεν κάνει όμως ούτε ένα, θέλω να γίνει πρασινάδα καλή για να μπορέσω να το δώσω στις κότες μου και να φάνε έτσι οι κότες μου και να γεμίσουν βιταμίνες και γνωστοιχεία. Ωραίο, αρκετά μεγάλο. Δόξα τω Θεώ, κάναμε απόσβεση. Τελικά, όπως βλέπετε, και με ένα μπροκολάκι μόνο αξίζει τον κόπο. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο με τα μπροκολάκια και αν αξίζει δεν αξίζει. Αν έχετε κάποια διαφορετική άποψη, γράψτε την κάτω στα σχόλια. Νομίζω ότι τελικά αξίζει και όλοι σας θα μπείτε στη διαδικασία αν έχετε χώρο να φυτέψετε έστω και ένα από αυτά. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο, παιδιά, για τα λαχανόκηπο. Αν σας άρεσε, μην ξεχνάτε να κάνετε like. Αν είστε καινούριο στο κανάλι, κάντε εγγραφή και θα τα ξαναλέμε σε καινούριο βίντεο. Γεια σας!